Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, ο κύριος Μόσχος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί σήμερα ετοιμάζεται και μία κινητοποίηση το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, πλατεία Συντάγματος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς. 12 η ώρα έχουμε ένα συλλαλητήριο με αντιπροσωπείες από όλη τη χώρα. Ναι, ναι. Για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι όλη η χώρα είναι ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που αντί να πάει τις λαϊκές πιο μπροστά, δυστυχώς προσπαθεί να τις κλείσει. Είναι πάρα πολλά τα άθρα που δημιουργούν προβλήματα στους παραγωγούς και στους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών. Μιλάω ως Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Ελλάδος, Παντελής Παπαδάκης, εκτός από πρόεδρος της Λαϊκής, είναι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών στην Κρήτη. Έχουμε 8 ομοσπονδίες που απαρτήσανε τη Γενική Συνομοσπονδία που μας ένωσε αυτό το νομοσχέδιο και αντιπροσωπείς, όπως είπα και πριν, γύρω στις 12 η ώρα, έξω από τη Βουλή θα διαμαρτυρηθούμε, θα δώσουμε το ψήφισμα στον πρόεδρο της Βουλής και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με όλα τα πολιτικά κόμματα για την τελευταία στιγμή. Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί και σήμερα και θα ψηφιστεί αύριο. Επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους βουλευτές όλων των κομμάτων της επαρχίας για συγκεκριμένα άδρα, όπως είναι το άδρο που καταργεί την απρόσκοπτη προσέλευση των παραγών στις λαϊκές και το κάνει προκήρυξη μια φορά το χρόνο που αυτό είσαι δυναμή με αποκλεισμό των παραγών, όπως είναι το άδρο που θέλει να στέλνουμε email 8 η ώρα το πρωί με τα κιλά και τις τιμές και να μην ξέρουμε τι θα γίνει το μεσημέρι που μας περισσεύουν τα πράγματα, όπως είναι με την ίδρυση νομικών προσώπων που ζητάμε να είναι σε κάθε περιφέρεια, και ενώ το ζητάμε όλες οι ομοσπονδίες, το ζητάνε όλοι οι παράγοντες, το ζητάνε για την περιφερειάρχες και οι περιφερειάρχες των περιφερειών να πάνε οι λαϊκές αγορές της περιφέρειας, βλέπουμε μια διαλλαξία της κυβέρνησης να μην παίρνει απόφαση από πού πρέπει να διοικούνται οι λαϊκές. Και όταν οι λαϊκές δεν έχουν ένα σοβαρό νομικό πρόσωπο που να τις διοικεί, τότε δυστυχώς θα διαλύσουν. Υπάρχουν και άλλα πολλά άδρα, όπως είναι τα άδρα με τις τιμωρίες που είναι τιμωρητικού χαρακτήρα, που λέει παραδείγματος χάρη, αν σε μια ολόκληρη χρονιά δεν κόψεις 3 αποδείξεις με άνθο ή μαντανό ή με ένα κιλό μήλα, χάνεις τη θέση σου. Αν χάσεις τη θέση σου, είναι σαν να χάνεις την άδεια. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Υπάρχει το άδρο που λέει ότι πρέπει να πουλάμε 50% του ΟΣΔΕ οπωσδήποτε, αλλιώς πάλι χάνεις την άδεια. Υπάρχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και υπάρχει και ένα άδρο στο άδρο 67 που αναφέρει την παραγωγή να γίνουν επαγγελματίες. Μάλιστα, έχουμε κάνει μια καταγγελία και θα προσφύγουμε στον εισαγγελέα τώρα το πρωί εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, που είναι το μεγάλο μέρος των παραγών, που έρχονται περίπου όλο τον χρόνο 5.000 παραγωγοί με 3.000 παρουσίες την ημέρα. Είναι διαφορετικό, έρχονται εποχιακά. Mm-hmm. Κάποιοι έρχονται με σταφύλια, κάποιοι με ντομάτες. Μοιράσανε στις λαϊκές αγορές οι επαγγελματίες πολιτές μια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν να υπογράψουν οι παραγωγοί ποιοι θέλουν επαγγελματίες. Και εμείς ρωτάμε τον Υπουργό, αν αυτό το άδρο ψηφιστεί, να γίνουν οι παραγωγοί εμπόροι, δεν πρέπει η πολιτεία να βγάλει ανακοίνωση, οι παραγωγοί που θέλουν να γίνουν να πάνε στο Υπουργείο, στην Ομαρχία, στις περιφέρειες, να καταθέσουν χαρτιά. Δηλαδή, κράτος εν κράτη είναι τα σωματεία και η Ομοσπονδία των Επαγγελματιών, ώστε αυτοί να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, εμείς θα προσφύγουμε στον εισαγγελέα τώρα το πρωί, πριν την κινητοποίηση, το μεσημέρι. Πριν τη συγκέντρωση, να κάνουμε αυτή την καταγγελία και να πάρει θέση και ο Υπουργός στη Βουλή. Αν είναι ενήμερος για αυτή τη διαδικασία ή δεν είναι. Μάλιστα. Τώρα κοιτάξτε, εγώ σας άκουσα προσεκτικά. Αυτά λέτε εσείς από τη δική σας πλευρά. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε. Τα ίδια ακούμε και από τους παραγωγούς εδώ σε τοπικό επίπεδο. Έρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει από τη δική του την πλευρά: μα τι λέτε, ρε παιδιά. Εδώ μιλάμε για βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο για τις λαϊκές. Δεν φύγουν τον πυρήνα της, κάνουν περισσότερο λειτουργικό το νέο πλαίσιο. Το Υπουργείο δεν θέλει να πλήξει κανένα, θέλει κανόνες διαφάνειας στις λαϊκές αγορές. Θέλω, φεύγοντας από το Υπουργείο αυτό, να αφήσω λαϊκές που λειτουργούν με διαφάνεια, με πρόοδο. Προχθές τα λέγει όλα αυτά, τα γνωρίζετε. Με ισοτιμία παραγωγών και εμπόρων. Εγώ έχω κουβαλήσει βιβλία, έχω στήσει πάγκο, έχω ξεστήσει πάγκο. Έχω περιμένει να κάνω σεφτέ, έχω περιμένει να μου φέρουν ένα προϊόν για να μην χάσω τον πελάτη. Άρα είναι άδικο να μου λέτε ότι δεν έχω τις κοινωνικές αναφορές για να κατανοήσω το ζήτημα των λαϊκών αγορών.
Ενδεικτικά αυτό το απάντησε στους βουλευτές της αντιπολίτευσης, γιατί η αντιπολίτευση στήκεται απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Τι το απαντάτε? Σύσσωμη αντιπολίτευση. Ναι. Όλα τα πολιτικά κόμματα, χωρίς να τα αναφέρω, δεν χρειάζεται. Θέλω να πω, προηγούμενος νόμος ψηφίστηκε με 258 από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ. Τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ και το ΜΕΡΑ25 και η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ είναι αντίθετοι. Δεν μπορεί αυτούς να τους έχουμε παραπληροφορήσει. Δεν μπορεί όταν υπάρχουν 10 ομοσπονδίες ή 8 ομοσπονδίες σε όλη τη χώρα, 50 σύλλογοι και να είναι μόνο μία ομοσπονδία εδώ στην Αττική, πώς το απλά υπέρ του νόμου και εμείς να είμαστε τρελοί και να τα βγάζουμε από το κεφάλι μας. Εμείς είμαστε υπέρ της ανομίας. Είμαστε υπέρ της δικαιοσύνης. Θέλουμε ισονομία. Να μας απαντήσει ο Υπουργός αυτή την καταγγελία που κάνουμε σήμερα. Έχει καμιά δουλειά ή πώς απλά να μοιράζει χαρτιά στις λαϊκές για τη μετατροπή των αδειών αποαγών? Δεν υπάρχει πολιτεία. Δεν υπάρχει κράτος. Τι υπάρχει, κράτος εν κράτη? Θα βρεθούμε δηλαδή πίσω στο 45-46 που υπογράφαν οι κομμουνιστές, ζητάγανε να υπογράψουν χαρτί νοημοβροσύνης. Λοιπόν, υπάρχει ο Υπουργός με ωραία λόγια και προσπαθώντας να εξαπατήσει και κάποιους συνδικαλιστές οι οποίοι βγήκαν με αναφορές ότι δεν συμφωνούν με το νομοσχέδιο, να περάσει το νομοσχέδιο. Θα αποδειχθεί στην πράξη, γιατί το νομοσχέδιο έχει την πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις από βουλευτές. Έχουμε καταφέρει αυτό το νομοσχέδιο από το Σεπτέμβριο που ξεκίνησε πέρυσι, από τον Οκτώβριο που ξεκίνησε, μέχρι τώρα να το αλλάξουν 6 φορές. Για να το αλλάξουν 6 φορές, πάνε να πει ότι κάπου έχουμε δίκιο. Απλώς προσπαθούν να το αλλάζουν συνέχεια με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν το πάνω χέρι. Δηλαδή, όλα τα επίμαχα σημεία που εμείς φωνάζαμε τα έκανε ο Υπουργός 16 υπουργικές αποφάσεις. Υπάρχει αντίλογος δηλαδή από εμάς. Mm-hmm. Και ούτε μπορεί να έρχονται τώρα από την Κοζάνη, από τη Δράμα, από την Κρήτη. Χθες το βράδυ πήγαν στον πλοίο παραγωγή και ήρθαν στην Αθήνα. Δηλαδή δεν μπορεί όλη η Κρήτη να είναι κλειστά οι λαϊκές σήμερα και να μην καταλαβαίνουν. Δεν μπορεί όλοι αυτοί να τους υποκινεί η αντιπολίτευση. Ο περισσότερος κόσμος που έρχεται και συνδικαλιστές για μας κατηγορεί τώρα ότι υποκινεί η αντιπολίτευση, ότι είναι πολιτικά τα κριτήρια κτλ. Αφού συμφωνεί, δηλαδή αυτά δεν είναι σωστά πράγματα που λέει. Προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από ωραία λόγια και για να κλείσω θα λέω, είμαστε υπέρ της ανομίας, είμαστε υπέρ της δικαιοσύνης, θέλουμε ένα νόμο για παραγωγούς επαγγελματίες βιομηχανικά. Γι' αυτό ενωθήκαμε σε όλη την Ελλάδα και κάναμε μεικτή ομοσπονδία για να τα βρίσκουμε εσωτερικά και να είμαστε αγαπημένοι στις λαϊκές. Και αυτό είναι εις βάρος της χώρας. Το έχω τονίσει στον Υπουργό και το τονίζουμε για μία ακόμη φορά. Δεν είναι εις βάρος των λαϊκατζήτων. Είναι εις βάρος της χώρας. Σταματάει τους παραγωγούς. Λέει ο παραγωγός που θα έχει στα φύλλα τον Αύγουστο μήνα θα περιμένει τον Γενάρη να κάνει προχείρηση. Άρα πώς θα είναι ελευθερής τον παραγωγό και δεν ενοχλεί τον παραγωγό? Ούτε αυτό δεν άφησε. 93 χρόνια Ελευθέρω Βενιζέλο έκανε τις λαϊκές με τους παραγωγούς ελεύθερους. Έχει βγάλει 10 νομοσχέδια Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα 30 χρόνια. Όλα τα νομοσχέδια επιτρέπαν στους παραγωγούς να βγάλουν την άδεια στο Δήμο του χωριού τους και να πάνε σε όποιο νομό της Ελλάδος θέλουν. Και το σταματάει αυτό. Ειδικά αυτό, ούτε σε αυτό δεν καταλαβαίνει. Κλείνει τους παραγωγούς από τη λαϊκή. Δεν λέω για το email που το βάζει στα σούπερ μάρκετ που κάνουν πάνω από 90 εκατομμύρια τζίρο και το βάζει στους λαϊκατζίδες. Ο νόμος αυτός είναι διπλός με τις 16 υπουργικές αποφάσεις. Μπορεί να γράψει οτιδήποτε θέλει ο Υπουργός μετά. Μπορεί, ναι, και με το να μην κάνει νομικά πρόσωπα στις περιφέρειες, να μην πηγαίνει στις λαϊκές περιφέρειες, να τις αφήνει ανεξέλεκτα σε 345 δήμους, ο κάθε δήμος να κάνει ό,τι θέλει και να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Και τέλος πάντων να μας απαντήσει για την καταγγελία που θα καταθέσουμε στον εισαγγελέα σήμερα στη Βουλή επισήμως για μία ακόμη φορά να δούμε τι θα μας πει. Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε τον αγώνα και μετά την ψήφιση νομοσχεδίου, που δεν ξέρουμε και με τη Νέα Δημοκρατία τι αντιρρήσεις θα υπάρχουν από τους βουλευτές. Έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς βουλευτές όλων των κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Εμείς θέλουμε να τροποποιηθούν συγκεκριμένα άδρα. Έχει τροποποιηθεί, το λέω για άλλη μια φορά, το νομοσχέδιο αυτό 6 φορές και τώρα έχει κάνει 4-5 τροποποιήσεις. Αλλά είναι μικρές, χρειάζονται, αλλά δεν είναι αυτές που αναζητούμε. Αλλά ουσιαστικά τον πυρήνα των αλλαγών που έπρεπε να είχε κάνει και ζητάτε δεν τον έχει αλλάξει. Δεν τον έχει κάνει. Αυτό σε κύριε, είναι το ζητούμενο, έτσι. Σε κύριε, να σκεφτείτε ότι λέμε είμαστε 8 ομοσπονδίες και είναι και 2 ομοσπονδίες εδώ στην Αττική που αντιδρούν οι επαγγελματίες που είναι υπέρ του νομοσχεδίου. Και αυτοί ζητάνε το νομικό πρόσωπο στην περιφέρεια και εμείς το ζητάμε, το σύνολο, και ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, η κυρία Πατουλίδου, και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Λαϊκών, ο κ. Παδρατήτης, ζήτησε το νομικό πρόσωπο και δεν μας το δίνουν. Για να μην μας το δίνουν, κάτι κρύβεται από κάτω. Δηλαδή δεν το δίνουν και στους δικούς τους άνθρωπους, όχι σε εμάς που υποτίθεται ότι είμαστε αντίπαλοι. Μάλιστα. Δηλαδή, γιατί δεν το δίνει? Αυτό κρύβει δόλο πάντως. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέτε ότι σας υποψιάζει. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Μόσχο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα. Την Κρήτη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.